Αυτή η εκδήλωση απόψε καταρχήν έχει θέση, ψυχαγωγίας, μιας, να δώσω μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, μια μουσική ατμόσφαιρα μέσα στις ψυχές μας και έχει και θέση διαγωνισμών, εξετάσεων, δηλαδή. Δηλαδή να δείτε τι πορεία έχουν τα παιδιά σας. Αφού πρώτα να σας πω ότι αυτή η σχολή έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχει πάρα πολλά χρόνια, διότι εδώ είναι η αρχιτεκτόνισσα αυτής της σχολής. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον αρχιτέκτονα, γιατί εγώ ήμουν απλώς σκέφτηκα κάτι. Αλλά ο αρχιτέκτονας είναι αυτός που πραγματοποιεί κάτι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, ήταν η γωγό. Κυρία γωγό εδώ πέρα, η οποία έκανε... Συνεργαστήκαμε. Έτσι μια κουβέντα που κάνουμε, πάση περιπτώσει, και κάναμε... έχει τώρα 13 χρόνια στην ιστορία, νομίζω έτσι δεν είναι. 13 χρόνια ιστορία. Έδωσε μια άλλη νότα στην πόλη μας. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια. Βρήκαν ευκαιρία τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια μας να έρθουν να μάθουν μουσική. Εκείνο το οποίο απολαμβάνουν όλα τα παιδιά όλου του κόσμου. Εύκολα, μέσα στα σχολεία, μέσα στα πανεπιστήμια, διδάσκεται η μουσική. Υπάρχουν ευκαιρίες πολλές. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε μια σπουδαία δουλειά. Η ενορία των Ευρυδάνων εδώ πέρα πρωτοτυπεί γενικώς στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι εγωιστικό, και ούτε έχουμε έπαρση. Αλλά όμως είμαστε σίγουροι και έχουμε σιγουριά μέσα μας ότι έχουμε καλούς συνεργάτες. Συνεργαζόμαστε με την Γωγό, με τον Ανδρέα, με την γυναίκα του Ανδρέα, τη Λίντα, τον Κωνσταντίνο κλπ. Το Γιάννη. Και κάνουμε μια πολύ σπουδαία δουλειά. Βέβαια ήταν πιο μεγάλη η δουλειά που κάναμε. Εμείς όμως επειδή δεν μπορούσαμε να αντέξουμε, την κόψαμε στη μέση, δώσαμε τη μισή στη Μητρόπολη. Τη γίνεται μια παράλληλη προσπάθεια για τη Μητρόπολη, και από εμάς και από εμάς και από τη Μητρόπολη, και από εσάς και με τα παιδιά σας, τα παιδιά σας με εσάς. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κάνουμε κάτι. Να αφήσουμε κάτι, μια σοβαρή κληρονομιά στα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν απόψε είναι αυτή η εκδήλωση πριν τα Χριστούγεννα, την πρόπαραγμή των Χριστουγέννων. Και εύχομαι όλοι να περάσετε και να περάσουμε όλοι καλά, με όμορφα ακούσματα απόψε, στα αυτιά μας και στην καρδιά μας. Και να συγχαρούμε τα παιδιά προκαταβολικά. Να συγχαρούμε και να συγχαρούμε και εσάς, τους γονείς που έχετε υπομονή και τα φροντίζετε, εν πάση περιπτώσει, και τα προωθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Συγχαρητήρια, καλά Χριστούγεννα, να μην ξαναπαίρνω το λόγο και όλοι οι συντελεστές που είναι όλη η μουσική μας. Όλη η μουσική μας αλλά και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού των Ευρυδάνων Αγίων εδώ πέρα, τα εκάτοτε συμβούλια, αλλά και να σας πω και κάτι. Ο μέγας αρχιτέκτον, ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο αρχιτέκτον πάντων. Όταν κάναμε αυτή την προσπάθεια, με το Συμβούλιο εδώ πέρα που πήραμε αυτή την απόφαση, δηλαδή, εγώ με το Συμβούλιο μου, αντιπρόεδρος τότε του Συμβουλίου μας ήταν ο Κύριος Μαλάτος, ο Σεραφείμ. Ο οποίος ανέλαβε και τη διεύθυνση της σχολής επί 8 χρόνια. Αυτά τα 8 χρόνια λοιπόν κάναμε μια πολύ σπουδαία δουλειά. Σπουδαία δουλειά και εύχομαι, εκείνος άφησε βέβαια τα αποτυπώματά του σε όλη αυτή την προσπάθεια και του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλά Χριστούγεννα, υγεία ιδιαιτέρως και ευχόμαστε να βρεθούν κι άλλοι να μας βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Καλά Χριστούγεννα. Αλλά μην θεωρηθεί ότι είμαι και εγγενής. Σαφώς μαζί μας είναι και ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Βασιός, τον οποίο υπεραγαπούμε. Τον αγαπούμε και έχει χαριτωμένα κοριτσάκια, τα δύο. Είναι μια χαριτωμένη οικογένεια και θα προωθεί και εκείνος προς αυτή την κατεύθυνση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για κάθε βοήθεια που μας προσφέρει. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
να συγχαρούμε τα παιδιά, αλλά και τους δασκάλους, αλλά τους γονείς και όλους εκείνοι που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, Να σας πω όμως μέσα από την καρδιά μου, εγώ πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ όμορφα απόψε και θέλω να νεκρώσω την αγάπη σας. Εξάλλου γίνεται μια προσωπική προσπάθεια. Στις 4 Ιανουαρίου σκεφτήκαμε με το Συμβούλιο και αποφασίσαμε από εδώ από το ναό με τη συμβολή και του Φιλόπτωχου, της Φιλόπτωχου Επιτροπής, να καλέσουμε μια θεατρική, μια ηθοποιό, μια θεατρική σιναριογράφο που κάνει παιδικό θέατρο, να παρουσιάσει ένα σπουδαίο έργο που λέγεται «Παραμύθια στο ταψί». Αυτό είναι το έργο που θα παίξει εδώ φέτος στην αγάπη μας. Αυτή την ξαναφέραμε αυτή την καλλιτέχνητα πριν χρόνια εδώ στο Καρπενήσι για πρώτη φορά. Τώρα έρχεται για δεύτερη φορά. Πιθανόν να χρειαστεί να κάνει και πρώτη και δεύτερη παράσταση στις 4 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω. Στις 5.30 ώρα το απόγευμα, στο συγκεκριμένο χώρο εδώ στο Πνευματικό Κέντρο, χωρίς καρέκλες φυσικά, θα παιχτεί αυτό το έργο και θα συμμετέχουν και τα παιδιά μας. Από 3 χρονών μέχρι 9. Μέχρι 10 λέω εγώ τώρα, βάζω για ένα χρόνο έτσι. Χάρη. Οι υπόλοιποι εμείς οι μεγαλύτεροι, τα μεγάλα τα παιδιά, εμείς θα παρακολουθούμε. Θα παρακολουθούμε πώς θα παίζουν τα παιδιά μέσα στο θέατρο. Θα φτιάχνουν κουλουράκια. Το θέμα είναι, το νόημα είναι το κουλούρι, τα κουλουράκια. Τα μουσικοκουλουράκια, τα παιδοκουλουράκια, τα κοριτσιστικοκουλουράκια. Λοιπόν, αυτό θα είναι το έργο και θα περάσουμε μια πολύ φοβερή βραδιά, μια ξέχαστη βραδιά. Εσείς με τα παιδιά σας, εμείς με τα παιδιά μας, εμείς με όλα τα παιδάκια θα έρθουμε εδώ πέρα να χαρούμε να περάσουμε μια όμορφη χριστουγεννιάτικη βραδιά. Δεν θα έχει αυτή μόνο τη θεατρική παράσταση αυτή που θα παιχτεί, αλλά θα έχει και μουσική. Θα έχει και μουσική μέσα, ζωντανή μουσική, που θα παίζουν εκεί πέρα δυο νεαροί και μια νεαρά κοπέλα που θα είναι εδώ πέρα και θα είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Θα είναι πρωτόγνωρο για την πατρίδα μας. Μάλιστα, σας λέω ότι αυτή η κυρία, πώς τη λένε τώρα, Βαλεντίνα. Η Βαλεντίνα Παπαδημητράκη, αλλά τη λέω. Λοιπόν, η οποία έχει παίξει στην Κρήτη, στα Χανιά και στο Ηράκλειο αυτό το έργο. Και επικοινώνησε γιατί μιλούσα προχθές με τον Δεσπότη από τα Χανιά και μου λέει έγινε το έλα να δεις, λέει, στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλούμε στις 4 Ιανουαρίου δωρεάν. Αυτή γίνεται η παράσταση δωρεάν από εμάς για εσάς, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, αλλά για όλα τα παιδάκια τα οποία τα αγαπούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα και να σας πω Θε ότι η σχολή αυτή διέπεται από τους κανονισμούς του ΟΔΙΟΥ, στο οποίο διευθύνει ο κύριος Ανδρέας με τη σύζυγό την Ίντα, στη Λαμία και δεν είναι παραμύθι. Και επειδή το βλέπετε, λέει εκεί πέρα ο πολιτιστικός σύλλογος ο Μάρκος Μπότσαρης, επειδή πρέπει να διέπεται με κανονισμούς αυτή η σχολή, διέπεται από τους κανονισμούς που διέπεται από τους νόμους του ελληνικού κράτους, είναι νόμιμη σχολή. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας θα πάρουν από εδώ επίσημα πτυχία και θα θέλω να σας πω και κάτι άλλο στην αγάπη σας, ότι θα δείτε μια ταμπέλα απ' έξω που γράφει Κουμπαράκιο Πνευματικό Κέντρο. Ο Κουμπαράκης είναι ο Μπαρπαγιώργος, ένας συμπολίτης μας εδώ, ζει η γυναίκα του, η Αθανασία, η κυρία Σία, οι οποίοι μας προσφέρανε αρκετά και χρήματα, αλλά και διάφορους άλλους τρόπους και σπίτια, τα οποία τα διαχειριζόμαστε εμείς εδώ στο Κυσιακό Συμβούλιο με τον καλύτερο τρόπο, και από εκεί προκύπτουν και χρήματα, να μπορούμε να συντηρήσουμε αυτή τη σχολή, να παρέχουμε στα παιδιά μας εδώ ζέστη, να έχουν, ας πούμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε ΟΔΙΟ έτσι, αλλά όμως έχει ό,τι έχει ένα ΟΔΙΟ. Ό,τι θέλουν έχουν τα παιδιά. Και από εδώ και πέρα θα περάσουμε πιο όμορφα. Γι' αυτό λοιπόν το Κουμπαράκιο Ίδρυμα, το Κουμπαράκιο Πνευματικό Κέντρο, που σας παραξενεύει, έχει ακριβώς την επωνυμία του Παρπαγιώργου, το επώνυμο του Παρπαγιώργου. Να είναι η αιωνία του η μνήμη εκεί που είναι και στην κυρία Ζία να ευχόμαστε να είναι γερή, να την αγαπούμε και να μας αγαπά. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά.